Για τη σημασία και τους συμβολισμούς αυτής της μέρας θα συνομιλήσουμε και πολύ περισσότερο στο σήμερα με τον αναπληρωτή καθηγητή ιστορικής και πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, τον κύριο Νίκο Βαφέα. Καλημέρα κύριε Βαφέα και καλό μήνα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Έχει πια ισχυρούς συμβολισμούς η ημέρα ή είναι, θα έλεγε κανείς, τα πόνορα μιας ξέπνοης πια κατάστασης στο εργατικό κίνημα? Νομίζω ότι είναι άκρος επίκαιρο το εργατικό κίνημα, αναγκαίο και άκρος επίκαιρη ημέρα, διότι εδώ και πολλά χρόνια σε ό,τι αφορά την κατάσταση των εργαζομένων, τις συνθήκες και το μέλλον, νομίζω ότι έχουμε διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα ένα πισωγύρισμα. Άρα αυτή η ανάμνηση των αρχικών στιγμών του εργατικού αγώνα είναι πολύ σημαντική, παρόλο που πολλοί από εμάς έχουμε πιστέψει ότι αυτά είναι μακρινές ιστορίες και δεν έχουν και τόσο σημασία. Πολύ σωστή διατύπωση. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, χώρες του πλανήτη, έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό η 1η Μαΐου, γιατί είναι συνδεδεμένη με πολλά κοινωνικοπολιτικά γεγονότα. Δηλαδή, μια ζωή η οργάνωση της Πρωτομαγιάς, της εργατικής Πρωτομαγιάς, είχε συγκρούσεις και θύματα. Είχε συγκρούσεις στην Αθήνα, είχε συγκρούσεις και θύματα στη Θεσσαλονίκη, ο επιτάφιος του Ρίτσου, τα λέω έτσι. Έχει όμως και άλλα χαρακτηριστικά. Η Πρωτομαγιά με τους 200 της Κεσαριανής, η Πρωτομαγιά με έναν ανεξήγητο θάνατο με τα πολιτευτικά του Παναγούλη. Γενικώς έχει μια φόρτιση ως μέρα στην Ελλάδα. Ναι, αληθεύει. Θα έλεγα ότι η μισή πολιτική είναι υλική, εμπράγματη, έτσι. Η άλλη μισή είναι συμβολική. Δηλαδή ο συμβολισμός στην πολιτική και στην κοινωνία έχει ένα τεράστιο ρόλο, παρόλο που και αυτό συχνά δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπατε, ότι η εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή γίνεται Πρωτομαγιά. Είναι επιλογή, προφανώς δεν είναι κατά τύχη. Είναι ο ρόλος του συμβολισμού. Από εδώ και από εκεί, και από τους κυρίαρχους και από τους κυριαρχούμενους. Όλοι παίζουν με τα σύμβολα. Οι εκάστοτε κυρίαρχοι, δεν θα έλεγα οι εκάστοτε κυριαρχούμενοι, γιατί αυτοί συνήθως είναι οι ίδιοι. Είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού. Τώρα, πόσο μακριά βρισκόμαστε στις μέρες μας από τα αιτήματα εκείνων των πρώτων εργατικών κινητοποιήσεων, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, Κυριακή αργία, καλύτερα μεροκάματα, συνθήκες ανθρώπινες, όχι στην παιδική εργασία, όχι στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είμαστε στον 21ο αιώνα σε μια εκρηκτική κατάσταση τεχνολογίας. Θα σας ρωτούσε κάποιος, στέκονται τέτοια αιτήματα στις μέρες μας, στις μέρες του part-time, 4 ώρες που μπορεί να είναι 16, αλλά να πληρώνονται για 2 ή για να μην πληρώνονται, ή τα βρίσκεται ακραία όλα αυτά? Ναι, υποτίθεται, και αυτό είχε και μια επιτάχυνση με την πανδημία, ότι έχουμε μια επέκταση του part-time, αλλά δεν είναι part-time πραγματικό, είναι part-time στα χαρτιά. Πληρωνόμαστε για part-time και οι περισσότεροι που δουλεύουν part-time δουλεύουν πολύ περισσότερο. Αυτό δείχνει ότι είναι επίκαιρα τα αιτήματα του 1800 τόσο, του 1900 κάτι, του 1930. Και τότε, ξέρετε, στην ηγεμονία της Άμμου, στο Καρλόβαση της Άμμου που σήμερα υπάρχουν μόνο χαλάσματα, στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν 100 εργοστάσια. Εκεί οι εργάτες δουλεύανε, προφανώς όπως όλοι οι εργάτες τότε, από την, μιλάω για το 1910, κυρίως ταμπάκικα, περισσοδεψία. Προφανώς από την Ανατολή του Ηλίου μέχρι τη Δύση, αλλά δουλεύαν 6 μέρες τη βδομάδα και την 7η δουλεύαν και ήταν δώρο στον εργοδότη. Δεν είναι ότι ξεκουράζονταν. Νομίζω πολλοί από τους ακροατές μας που θα θυμηθούν ή που και τώρα ζουν κάτω από τέτοιο καθεστώς, ας πούμε στην πανδημία αυτό συνέβη πολύ. Βγαίνανε πολλοί εργαζόμενοι τυπικά
σε αναστολή και στην πράξη δουλεύαν από το σπίτι τους. Είναι παρεμφερείς ρυθμίσεις αυτές και έχουν να κάνουν με κάτι πολύ βασικό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι όταν μιλάμε για τις συνθήκες εργασίας και την σύμβαση εργασίας, υποτίθεται στον καπιταλισμό η εργασία είναι μια σύμβαση ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο. Αυτό δεν είναι. Κανονικά υπογράφεις και ένα συμβόλαιο. Απλώς αυτό που ξεχνάμε είναι ότι οποιαδήποτε σύμβαση προϋποθέτει την ισότητα των δύο υποκειμένων. Σωστά. Ενώ εδώ είναι. Εδώ είναι άνηση. Προφανώς. Θέμα ισχύς και δύναμης. Είναι ανίσχυρος. Άρα είναι μια αντινομία, για να μην πω υποκρισία, του καπιταλιστικού συστήματος. Ναι. Άρα και υποκρισία εκείνων των δυνάμεων που λένε ένας εργαζόμενος μία μετοχή, οφείλω να πω εγώ. Δεν είναι έτσι. Είναι σχέσεις ισχύως και δύναμης η τοποθέτηση στην εργασία. Έχοντες και κατέχοντες είναι ίσως το πιο αποφλοιωμένο καθαρό ως αίτημα. Όμως στις μέρες μας, κύριε Βαφέα, υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση θεωρητική και πρακτική. Δηλαδή υπάρχει σήμερα κόσμος της εργασίας. Διότι το αρχιετυπικό του εργάτη και του αγρότη με σφυρί και δρεπάνι μας τέλειωσε. Σήμερα μας τέλειωσε και ο κόσμος της εργασίας με τη ρομποτική και μήπως αυτό που είναι υπό εξαφάνιση είναι το ίδιο το ζητούμενο της εργασίας. Εδώ υπάρχουν δύο τρόποι να ενοιολογήσουμε την εργασία. Ο ένας είναι με βάση του τι κάνει αυτός που δουλεύει. Και εδώ έχουμε αυτές τις κλασικές κατηγοριοποίησεις, οι εργάτες, οι αγρότες πριν από αυτούς, έτσι, και οι υπάλληλοι, και εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αν οι υπάλληλοι δουλεύουν ή δεν δουλεύουν, έτσι. Αυτή υπήρχε από το Μεσοπόλεμο, όταν πήγαν να συνδικαλιστούν οι υπάλληλοι, και στο Μεσοπόλεμο στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα, το υπαλληλικό. Υπήρχε τεράστια συζήτηση ακριβώς αυτό που είπατε. Κατά πόσο είναι δουλειά αυτό, και αφού αν είναι ή δεν είναι, πόσο μπορούν να συνδικαλιστούν. Μετά πήγαν να συνδικαλιστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και υπήρχε άλλο επιχείρημα. Μα πώς θα συνδικαλιστούν αυτοί, αφού είναι το κράτος. Μιλάω για έναν δημόσιο υπάλληλο που παίρνει 3,60 και που αν άλλαζε η κυβέρνηση θα τον στέλναν σπίτι του άνεργο. Εκεί μάλιστα υπήρχαν και επιχειρήματα από πολύ σοβαρούς συνταγματολόγους, όπως ο Αλέξανδρος Βόλος, που απέδειξε ότι προφανώς και είναι εργασία αυτό το πράγμα, αλλιώς γιατί ο άλλος σηκώνεται πρωί-πρωί να πάει στη δουλειά του. Άρα η μία κουβέντα είναι κατά πόσο η εργασία ορίζεται από το είδος της. Το άλλο, και εγώ συμφωνώ με αυτούς που ακολουθούν τη δεύτερη γραμμή ερμηνείας, είναι κατά πόσο ο κόσμος εργασίας ορίζεται από μισθωτή εργασία. Προφανώς, όποιος δουλεύει ως μισθωτός υπό οποιαδήποτε έννοια, ή αν θέλετε να το πάμε πιο παλαιό μαρξιστικά, δηλαδή αυτά τα αναλύει ο Μάρξ ήδη από το 19ο αιώνα, δεν είναι καινούρια. Δεν ορίζει τον εργάτη με βάση το σφυρί, ορίζει τον εργάτη με βάση τη μισθωτή εργασία, είτε αυτή είναι με μηνιαίο μισθό στην καλύτερη περίπτωση, είτε είναι πολύ πιο επισφαλής με ημερομίσθιο, με που και που ημερομίσθιο. Αυτά σήμερα είναι πάρα πολύ διαδεδομένα, έτσι, να μην πούμε για τα μπλοκάκια, αν θέλετε να τα πούμε. Υπό ποια έννοια λοιπόν μιλάμε για κόσμο της εργασίας? Αυτός που εργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, είτε σε κατάστημα, είτε ως delivery, και δεν έχει κυριότητα και ακόμα περισσότερο έλεγχο στα μέσα της παραγωγής. Αυτά ανήκουν σε κάποιον άλλον. Άρα αυτό είναι το μόνο που έχει να κάνει, ναι, είναι να πουλήσει την ικανότητά του να δουλεύει. Και αυτό αν αγοραστεί. Δηλαδή πάντα υπάρχει ο κίνδυνος και το φάσμα της ανεργίας. Και αυτό είναι νεωτερικό φαινόμενο, δεν είναι παραδοσιακό. Έτσι. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, για να μην πάμε στους υπαλλήλους και στα ρομπότ, πάμε στους αγρότες. Οι αγρότες μέχρι να εμφανιστούν τα εργοστάσια και η εργατική τάξη ήταν το 80-90% του πληθυσμού σε όλες τις χώρες. Οι αγρότες δεν είναι μισθωτή εργασία. Γιατί είναι δεμένοι με τη γη. Και από τη στιγμή, π.χ. οι κολύγοι στη Θεσσαλία, δεν λέω ότι είναι ωραίο αυτό το πράγμα, αλλά αφού δεν μπορούν να φύγουν από τη γη, αυτή είναι μια στρεβλή έστω πρόσδεση του αγρότη με τη γη, άρα ο αγρότης δεν μπορεί να μείνει άνεργος. Θα καλλιεργεί, θέλει το χωράφι και θα είναι πάντα φτωχός, αλλά όχι απολύτως εξαθλειωμένος. Με το που η Θεσσαλία περνάει στο ελληνικό κράτος και τα τσιφλίκια
εκχρηματίζονται και πουλούνται στην Κωνσταντινούπολη σε μεγάλους Έλληνες κεφαλαιούχους, τότε οι κολύγοι της Θεσσαλίας μετατρέπονται σε αγρεργάτες. Την ίδια δουλειά κάνανε, αγρότες ήταν, αλλά πλέον είναι εργάτες, είναι εργατική δύναμη. Διότι έπρεπε να προσληφθούν για να καλλιεργήσουν τη γη και κυρίως οι μισοί από αυτούς μένουν άνεργοι. Και ξέρουμε ως ιστορικοί ότι η κατάσταση των αγροτών της Θεσσαλίας μετά τη μετατροπή τους σε αγρεργάτες χειροτερεύει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αισθητά χειροτερεύει σε τέτοιο βαθμό που αναπτύσσονται και όλα αυτά τα κινήματα του αγροτικού σοσιαλισμού, των κινητοποίησεων στα οποία αναφερθήκατε στην αρχή. Άρα δεν είναι το τι κάνουμε, είναι τι σχέση έχουμε πρώτον με τις πηγές του πλούτου και κυρίως με αυτούς που κατέχουν τις πηγές του πλούτου. Τότε έχουμε εργασία, όταν είμαστε κυριαρχούμενοι και όταν διαμεσολαβεί η αγορά και διαμεσολαβεί το χρήμα, ό,τι δουλειά και να κάνουμε. Επειδή στις μέρες μας αναπτύσσεται μια συζήτηση περί του τέλους της εργασίας για τους ανθρώπους. Εδώ τώρα τι γίνεται, πάμε σε κάτι άλλο μεταλλαγμένο ή είναι μια θολούρα ακριβώς για να αποφύγουμε τον πυρήνα αυτού που περιγράφεται? Κοιτάξτε, αυτά κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ιδεολογικά. Τι σημαίνει αυτό? Η ιδεολογία δεν λέει ψέματα ποτέ. Απλώς παίρνει κάποιες πτυχές της πραγματικότητας, τις υπερτονίζει και κυρίως αποκρύπτει κάποιες άλλες. Και δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα, μια μονομερή εικόνα της πραγματικότητας, ακριβώς αυτή που βολεύει αυτόν που φτιάχνει τα ιδεολογικά σχήματα. Προφανώς και η τεχνολογία αναπτύσσεται. Προφανώς και ένα άλλο φαινόμενο άμεσα συναρτημένο, ο καταμερισμός της εργασίας διαρκώς αναπτύσσεται, αλλά αυτά δεν είναι καινούργια, αυτά έχουν 200 χρόνια ιστορία. Για τον καταμερισμό της εργασίας γράφει ο Άνταμ Σμιθ το 1770 τόσο. Οι μηχανές μπαίνουν στην παραγωγή ακριβώς τότε, στα τέλη του 18ου. Παρεπιπτόντως οι πρώτες, θα λέγαμε, εργατικές κινητοποιήσεις είναι τα χτυπήματα των λουδιστών, μιλάμε για 1790, μυστικές οργανώσεις εργατών, που ποια είναι η κινητοποίησή τους, μπουκάρουν στα εργοστάσια το βράδυ και σπάνε τις πρώτες μηχανές, διότι θεωρούν, και το πιστεύουν ακράδαντα, ότι οι μηχανοί φταίει που χάνουν τη δουλειά τους και όχι κάποιος άλλος. Προφανώς αυτό που αποδεικνύεται στην πορεία είναι ότι δεν φταίει η μηχανή, φταίνει οι κοινωνικές σχέσεις. Ακόμα και σήμερα, αν φτιάξουμε μια πραγματικότητα, είτε παροντική είτε μελλοντική, μια πλήρως ρομποτοποιημένη κοινωνία, που αυτό είναι πιθανό. Το ερώτημα είναι σε ποιον ανήκει το ρομπότ. Ανήκει σε όλους ή ανήκει στον έναν? Και οι άλλοι απλώς φυτοζωούν ή δουλεύουν ως επιδιορθωτές του ρομπότ όταν αυτό χαλάσει για 3 και 60, αυτά είναι κοινωνικές σχέσεις, δεν είναι τεχνολογία. Άρα λέτε ότι εκείνο ο πυρήνας που πρέπει να στραφεί η συζήτηση, ακόμη και αν το φαινόμενο, προσέξτε, η διαφοροποίηση με τις παλιότερες εποχές είναι πιο μαζικό, είναι διαφορετικά να στείλεις στην ανεργία, θα σας πει κάποιος, 100.000, όχι ότι είναι αμεληταίο, και διαφορετικά είναι με ένα πάτημα πλήκτρου πια και μάλιστα να κάνεις κουμάντο από τη Νέα Υόρκη σε μία ζώνη στη Σαγκάη να στείλεις στο σπίτι τους 5 εκατομμύρια. Δεν είναι το ίδιο? Δηλαδή η μαζικότητα του φαινομένου παίζει ρόλο εδώ ή και πάλι πρέπει να αναζητούμε τον πυρήνα της σχέσης που περιγράψατε? Αυτό που είπατε είναι ακριβώς, ότι προφανώς και μπορεί κάποιος να παραγάγει μαζική ανεργία. Το ερώτημα είναι αν ως κοινωνία αξιολογούμε την εργασία και την ανεργία ως πρώτη προτεραιότητα ή αν την αξιολογούμε ως τελευταία. Και εδώ έχουμε πολύ σημαντικά παραδείγματα, όσο και αν δεν τα διδασκόμαστε. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ακολούθησε, θυμίζω, και αυτό συχνά επίσης το ξεχνάμε, τη μεγάλη κρίση του 29-33, όπου εκεί φάνηκε, δηλαδή υπάρχουν ιστορικοί σήμερα, οι πιο σημαντικοί του 20ου αιώνα, όπως ο Ερικ Χομπσμπαουμ, που λένε πολύ απλά, όπως σας το λέω, αν δεν υπήρχε η κρίση, δεν θα υπήρχε ο Χίτλερ. Αυτό που φτιάχνει λοιπόν το Χίτλερ είναι η μαζική ανεργία της παγκόσμιας κρίσης του καπιταλισμού. Και αυτό οι κυβερνήσεις, όχι οι πολύ ακραίες αριστερές και κομμουνιστικές
αλλά και οι πολύ πιο αστικές φιλελεύθερες το συνειδητοποιούν το 1945 και στείνουν ένα μοντέλο παγκόσμιας οικονομίας το οποίο διαρκεί 30 χρόνια από το 45 μέχρι το 75-73, η περίφημη χρυσή τριακονταετία, ναι, ναι. Η καλύτερη περίοδος του παγκόσμιου καπιταλισμού, η καλύτερη περίοδος ανθρώπινης ιστορίας, όπου βασική προτεραιότητα είναι η ελάχιστη ανεργία. Ξεκινάνε από εκεί, ότι δεν θα ξαναφήσουμε την ανεργία να αναπτυχθεί και να καλπάσει. Και άρα γίνονται συμβιβασμοί ανάμεσα στις κυβερνήσεις, στους εργοδότες, στους εργαζομένους. Αναδεικνύονται σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στις κυβερνήσεις των περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών της Δύσης και φτιάχνεται ένα μοντέλο κοινωνικού κράτους, το οποίο ξεκινάει όμως από τη δέσμευση όλων ότι η ανεργία είναι κακό πράγμα και δεν θα έχουμε ανεργία. Αυτό το πράγμα από τη δεκαετία του 70-80 χτυπιέται παγκόσμια με τον νέο φιλελευθερισμό, ο οποίος ξεκινάει να μας λέει ότι δεν πειράζει να υπάρχει ανεργία πάλι και φτάνει στην κρίση την πρόσφατη, την πανευρωπαϊκή, παγκόσμια και την ελληνική, που όχι μόνο μας λέγανε ότι δεν πειράζει να υπάρχει ανεργία, μας την πουλούσανε και ως λύση στο πρόβλημα. Ότι αφού δεν μπορούμε να κάνουμε πραγματική υποτίμηση του νομίσματος, θα κάνουμε υποτίμηση εσωτερική. Εσωτερική υποτίμηση. Έλεγε ο πρωθυπουργός της χώρας που ήταν τεχνοκράτης. Τι σημαίνει εσωτερική υποτίμηση? Θα αφήσω την ανεργία να πάει στα ουράνια, όπως και πήγε, να δουλεύετε για ένα κομμάτι ψωμί για να πέσουν οι μισθοί. Γιατί θα φοβάστε ότι θα σας απολύσουν. Εδώ λοιπόν ζούμε σε μια συνθήκη, αλλά αυτή δεν είναι αιώνια. Έχει μερικά χρόνια ζωής, που μας πουλάνε το μεγαλύτερο κακό του καπιταλισμού, όχι μόνο ως αναγκαίο καλά, αλλά και ως λύση. Ως λύση, ότι η λύση των προβλημάτων είναι η μεγάλη ανεργία. Αυτό πρέπει κάπως να αντιδράσουμε και κάπως πρέπει να τα λέμε, ότι δεν είναι έτσι. Και δεν ήταν πάντα έτσι. Ξαναλέω, η πιο επιτυχημένη περίοδος, η περίφημη χρυσή, «Le Trente Glorieuse» λένε οι Γάλλοι, η ένδοξη τριακονταετία, είναι η περίοδος που στείνεται σε όλο το δυτικό κόσμο ένα κοινωνικό κράτος μέσα από διαπραγματεύσεις, συμφωνίες, κεφαλαίου εργασίας με διαμεσολάβηση του κράτους. Και στείνεται ένα κοινωνικό κράτος το οποίο σήμερα είναι υποδιακύβευση. Και ίσως στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, αλλά αυτό αν θέλετε το συζητάμε. Θα έρθουμε στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο εφικτό είναι, με νέους όρους, να μιλήσεις με λογικές Keynes, ιδίως στο δυτικό κόσμο, δεν συζητάω για τον αναπτυσσόμενο, όταν τα πράγματα πια έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, ας σας κάνω μια έτσι παραπομπή. Στην Κίνα υπάρχει πια η κάρτα, η πιστωτική κάρτα κοινωνικής συμπεριφοράς. Με βάση αυτή, και σιγά σιγά έρχεται και στη Δύση, στην αρχή πειραματικά. Έχουμε ξεκινήσει με τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά δεν θα σταματήσει εκεί. Λοιπόν, η κοινωνική συμπεριφορά. Είπες ναι στις εντολές, έχεις τα credits και την πρόσβαση σε διάφορες παροχές. Είπες όχι ή είσαι έτσι, κόβονται. Άρα αναρωτιέμαι στις μέρες μας, αυτό το αδιέξοδο αυτού του μοντέλου που περιγράψατε, ότι με ανεργία και τα λοιπά, μήπως μετασχηματίζεται και φτάνει στον ίδιο τον πυρήνα των κοινωνιών της καθημερινής επιβίωσης, και μήπως τελικά η αντιπρότασή τους των συστημάτων είναι ότι κοιτάξτε, οι περισσότεροι με ένα ελάχιστα εγγυημένο εισόδημα και όπου βγει, και θα υπάρχει βεβαίως και ένα καλό κομμάτι που θα περνάει καλά μέχρι εκεί, τελεία. Εντάξει, έχουμε διαφορετικά μοντέλα και η κριτική που κάνουμε στον καπιταλισμό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μια αντίστοιχη κριτική σε αυτό που θεωρούμε υπαρκτό κομμουνισμό και τις μετεξελίξεις του, μια που αναφέρεστε στην Κίνα. Στην Κίνα αυτό θα μου επιτρέψετε, αν και δεν είμαι πλέον ειδήμων, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουν κρατήσει τον αυταρχισμό του κομμουνιστικού καθεστώτος ως προς την πολιτική και έχουν κάνει ένα τεράστιο άνοιγμα στην αγορά, άρα έχουν στην οικονομία καπιταλιστικές σχέσεις με ένα μονοκομματικό αυταρχικό καθεστώς. Έτσι, το οποίο μπορεί να είναι αποτελεσματικό, έτσι, για κάποιους. Και εδώ
είναι να συζητήσουμε ποια είναι η εναλλακτική σε αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως και ποια μπορεί να είναι και ποια πρέπει να είναι. Το κοινωνικό κράτος, κατά τη γνώμη μου, είναι μια εναλλακτική, αλλά ένα κοινωνικό κράτος που δεν θα περιορίζεται στο να εξασφαλίζω το ελάχιστο για τον καθέναν, όπως συμβαίνει στην Κίνα. Που όμως και αυτό είναι κάτι. Προφανώς, γιατί αν σκεφτείτε δηλαδή, ότι αλλού δεν υπάρχει καν το δίχτυ. Πεθαίνουν κάτω από τις γέφυρες, όπως πεθαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γενικευμένοι δηλαδή άνεργοι, αιωνίως άνεργοι. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό η εναλλακτική. Εδώ κάνατε μια αναφορά σε αυτόν τον αυταρχισμό που προφανώς όσο αναπτύσσεται και η τεχνολογία, ο αυταρχισμός μετατρέπεται σε δυστοπία. Εν τούτης δεν είναι ανάγκη να έχουμε τέτοιες κάρτες και το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων που ήταν χειρόγραφο στην Ελλάδα από το Μεταξά μέχρι ουσιαστικά το 1974, που ήταν μια κόλλα χαρτί που την είχε γράψει ένας χωροφύλακας που μπορεί να είχε τελειώσει το δημοτικό οριακά, και αυτό ήταν άκρως αποτελεσματικό και αυτό σε φακέλωνε μια χαρά. Τη δουλειά την έκανε. Δεν ανάγκη να έχουμε κάρτες δηλαδή. Σωστό. Για να αποκλείσουμε και να πειθαρχήσουμε τον πληθυσμό. Σωστό. Απλά το ανέφερα στην εποχή του διαδικτύου που όλοι είναι συνδεδεμένοι με ένα κινητό. Καταλαβαίνετε την. Είναι, αλλά ρωτάω. Ήταν κανείς που ξέφευγε από το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων όταν δεν υπήρχε τόσο φοβερή τεχνολογία? Όχι. Όχι. Αρχημένοι ήταν και σε καταστολή στην Ελλάδα. Πριν από πολλές δεκαετίες. Άρα το θέμα, ξαναλέω, δεν είναι η τεχνολογία. Είναι οι κοινωνικές σχέσεις, είναι οι πολιτικές ρυθμίσεις. Εδώ μου περιγράφεται έναν αυταρχισμό. Ωραία, αυταρχισμούς έχουμε σε πολλές μορφές και πολύ πιο πριν, στον 20ο αιώνα. Της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης για δεκαετίες. Για πείτε μου και κάτι ακόμη, με ρωτάει εδώ πολλοίς κόσμος. Όλες αυτές οι εκρήξεις, πολλές φορές με στρεβλό τρόπο και όχι μόνο, αλλά πάντως με δυναμικό, που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στις καρδιές μητροπολιτικών χώρων ως προς το οικονομικό μοντέλο. Γαλλία, για παράδειγμα. Και σήμερα μάλιστα είναι και εντυπωσιακό αυτό που γίνεται σε όλη τη Γαλλία, όχι μόνο στο Παρίσι. Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαίνει κάτι για το πώς πια αντιλαμβάνουν την κατάσταση οι ίδιες οι κοινωνίες, οι οποίες έχουν περάσει από ό,τι φαίνεται από ένα μακρύ διάστημα, να το πει κάποιος, αγρανάπαυσης, δεν θα έλεγα διαφορίας, σιωπής, και βγαίνουν με έναν εμφατικό τρόπο απαντώντας και στη βία των συστημάτων, εξίσου με βία. Είναι η βία αυτή που θα κυριαρχήσει? Συγκρουσίες. Κοιτάξτε, έχουμε κατά καιρούς κινητοποιήσεις και αυτές ενδέχεται να είναι δυναμικές και πολύ, πολύ δυναμικές. Στο σύγχρονο κόσμο οφείλουμε να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις στις τελευταίες δεκαετίες, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, αν θέλετε από το 45 και μετά, περνάμε από τις εξεγέρσεις στα κινήματα και τις κινητοποιήσεις, οι οποίες είναι κατά κανόνα πολύ πιο ειρηνικές από την πλευρά των κινητοποιούμενων. Συνήθως η βία προέρχεται από τις δυνάμεις καταστολής αμιγώς και μπορεί να έχουμε ξεσπάσματα ή αποκρίσεις των κινητοποιούμενων. Αυτό μπορεί να μην είναι σον και καλά ο κανόνας σε κινητοποιήσεις λαϊκές πριν το 45, εκεί έχουμε πολλές εξεγέρσεις παντού που ξεκινάνε ως βίαιη αντίδραση εξ αρχής από τους κινητοποιούμενους, τους πολλούς, τους στοχούς, τους από κάτω. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια περνάμε σε μια κατάσταση όπου έχουμε σπασμωδικές και σποραδικές μεν, αλλά ευρείες κινητοποίησεις που παίρνουν και ένα τέτοιο χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να προβλέψουμε. Αυτό, επειδή μιλήσατε πολύ για τη Γαλλία, για την Ολλανδία, αν ήμασταν εξωγήινοι, θα λέγαμε ότι ένα πολύ, πολύ καλό εργαστήρι μελέτης τέτοιου τύπου είναι και η Ελλάδα. Εγώ θα ξεκινούσα από την Ελλάδα. Θα έρθω στην Ελλάδα τώρα. Ξεκινήσουμε, όχι το τώρα, δηλαδή ναι, ναι, ναι. Τι συνέβη στην κρίση, τι συνέβη στα μνημόνια, τι συνέβη με τις κινητοποιήσεις. Αυτά προφανώς και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ ως πολίτες, αλλά και ως επιστήμονες, γι' αυτό είπα ότι αν ήμασταν εξωγήινοι, αν τα βλέπαμε πολύ αποστασιοποιημένα, νομίζω θα μπορούσαμε να πάρουμε πολύ καλά συμπεράσματα, τόσο
όσον αφορά τις μορφές της διαμαρτυρίας και της κοινωνικής δράσης, όσο και όσον αφορά τις αποκρίσεις των ισχυρών του κράτους, των ελίτ, και τελικά τα αποτελέσματα αυτού του πράγματος. Για να έρθουμε λίγο λοιπόν στην Ελλάδα, που επιστημονικά, καλά το είπατε, είναι ένα εντυπωσιακό εργαστήριο φυσικής μάλιστα συνέχειας. Κοιτάξτε, θα πάω από το τελευταίο. Η επιτομή, μέρα που είναι, είναι ο κύριος Αλέξης Λιάγκας, CEO της ασφαλιστικής εταιρείας Insurance Services, με 7.000 τόσα συμβόλαια για την ασφάλιση οχημάτων του δημοσίου, ο οποίος μαζεύει τους εργαζόμενους σαν φάρματι των ζώων, παρόντος ενός υπουργού, ο οποίος λέει στο τέλος ο υπουργός, εγώ θέλω να είμαι δίκαιο, η ψήφος του καθενός είναι δικό του θέμα κτλ. Όμως ο εργοδότης λέει, δεν υπάρχει επιλογή εδώ, η δουλειά μας, η καθημερινότητα, το μέλλον μας εξαρτάται πάρα πολύ από μια χώρα κυβερνημένη με μια σωστή κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι τόσο δημοκρατικός σε αυτά τα πράγματα και σας το έχω αποδείξει. Είμαστε μια οικογένεια. Αλλά κοιτάξτε, θα ψηφίσετε αυτό που λέω εγώ. Δεν θεωρώ να συζητήσουμε. Όχι, εννοώ ότι φτάνουμε. Αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Όχι, δηλαδή, δεν είπα ότι είναι ιδιαίτερο, κύριε Βαφέα. Μισό λεπτό. Δηλαδή, οι εργοδότες τα ψηφίσουν. Ναι. Δεν πολύ συνέβαινε. Αν με ακούτε, μην παρεξηγηθώ. Δεν είπα ότι είναι κάτι. Ναι, είναι 2023 όμως και σκηνή κορδόνι σε μια χώρα που και ο κόσμος της εργασίας συνολικά έχει βγει από τη σφύρα και το αμόνι. Με συγχωρείτε, το να ακούς αυτά είναι λιγάκι, καταλαβαίνεις ότι εξακολουθούμε να είμαστε στο πίσω πάλι. Προφανώς και είμαστε στο πίσω, γι' αυτό ξεκίνησα να μιλάω για πισωγύρισμα. Το ότι βγαίνουν εργοδότες και κατά κανόνα, και μάλιστα αυτό βγαίνει και στη δημοσιότητα, γιατί αυτό ήταν το καινούριο που συνέβη προχθές. Σωστό. Ότι βγήκε τόσο πολύ στη δημοσιότητα, ήταν ο υπουργός δίπλα και μετά κάναν και πλάκα και λέγανε, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Το ότι αυτό γίνεται τόσο εξόφθαλμα, μια πρακτική που ξαναλέω είναι αρκετά συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια, το ξέρω κατηδίαν από φίλους που δουλεύουν σε τέτοιες επιχειρήσεις, προφανώς και τους λένε τι. Αυτό μας λέει κάτι για τη σχέση της πολιτικής εξουσίας, τουλάχιστον ας μου επιτρέψετε, της συγκεκριμένης κυβέρνησης με την εργοδοσία. Αυτό δεν είναι ανάγκη να βγει ο εργοδότης και να λέει ψηφίστε το συγκεκριμένο κόμμα. Αν δούμε τα εργατικά νομοσχέδια που έχει ψηφίσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι 99% αυτά που προτείνει ο ΣΕΒ. Έτσι, αυτά που οποιοδήποτε κάνει μια ανάλυση των κοινωνικών εταίρων, ποιες είναι οι προτάσεις τους για να εξυπηρετήσουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους αφενός και ποια είναι η πολιτική και τα ψηφισμένα νομοσχέδια αφετέρου, νομίζω είναι εξόφθαλμο. Εδώ προφανώς δεν μιλάμε για μια πολιτική εξουσία που συνθέτει τις κοινωνικές δυνάμεις, αλλά μιλάμε για μια πολιτική εξουσία που νομοθετεί και κυβερνά. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αυτό θα το γράψει η ιστορία, το έχει γράψει ήδη. Έτσι. Ότι 99% κυβερνά καθ' υπόδειξη συγκεκριμένων οικονομικών ελίτ. Εδώ βγαίνουν εκπρόσωποι αυτών των ελίτ και λένε δημόσια ότι έχω τον Πρωθυπουργό γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια. Το είπε πολύ χειρότερα ο συγκεκριμένος εφοπλιστής όταν το είπε. Απλώς δεν θέλω να το πω τέτοια μέρα που είναι. Και, λοιπόν, όταν βγαίνουν δημόσια και το λένε αυτό, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε μια πολιτική εξουσία που λειτουργεί καθ' υπόδειξη των συγκεκριμένων συμφερόντων. Και δεν το κρύβει κανένας. Συγγνώμη, δηλαδή δεν χρειάζεται. Εκτός αν κάνουμε λογοτομή και δεν. Ναι. Ο συγκεκριμένος εφοπλιστής. Δείχνουν δημόσια. Έχετε δίκιο. Στην τηλεόραση το είδα εγώ τον εφοπλιστή. Έχετε. Είναι ο ίδιος που έχει κάτι μπλεξίματα τώρα με ένα βαπόρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Προφανώς. Κοιτάξτε, επιστημονικά καθαρά, ψυχρά αν θέλετε, από το 9 μέχρι τις μέρες μας, τι είναι αυτό που εντυπωσιάζει στο μεγάλο πειραματικό εργαστήρι που λέγεται Ελλάδα, εδώ που συζητώντας για την εργασία, τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας είναι το πιο εντυπωσιακό? Είναι οι λογικές που εφαρμόζονται ή είναι ο τρόπος, θα το πω, της μη ουσιαστικής αντίδρασης του κόσμου της εργασίας? Όχι, δεν νομίζω θα ήμασταν άδικοι να το πούμε αυτό. Μπορούμε να συζητήσουμε για την οργανωμένη εκπροσώπηση του κόσμου της εργασίας, εάν θέλετε. Δηλαδή,
Τι θέλω να πω. Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες ας προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ αποστασιοποιημένοι, σαν να είμαστε εξωγήινοι. Η Ελλάδα όταν έσκασε η βόμβα της χρεοκοπίας το 2009 ήταν μια κοινοβουλευτική χώρα που είχε ένα από τα ισχυρότερα συστήματα δικοματισμού στον δυτικό κόσμο. Είχε δύο κόμματα που εναλλάσσονταν στην εξουσία και αυτά ανά εκλογική αναμέτρηση, αν προσθέταμε τα ποσοστά, έφτανε γύρω στο 85%. 42 και 43, 45 και 40, 40 και 45, δεν έχει σημασία. Το άθροισμα ήταν, νομίζω, το νούμερο 2 παγκοσμίως πιο ισχυρό δικοματικό σύστημα. Δηλαδή μια κοινοβουλευτική δημοκρατία που έλυνε τα προβλήματά της και κυβερνά το μέσω αυτού του συστήματος. Αυτό που συνέβη το 9 είναι ότι κατέρευσε αυτό το σύστημα. Αυτό φαίνεται είναι αριθμή. Από εκεί που ήταν 85% το άθροισμα, τελικά έτσι, έπεσε στο 1 τρίτο. Εκεί αναδύθηκε σιγά σιγά ένα άλλο σύστημα δικοματισμού, διαφορετικό. Μεσολάβησε μια περίοδος μαζικών κινητοποιήσεων. Οι πολιτικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να λύσουν το οικονομικό πρόβλημα. Θυμίζω, για να μην τα ξεχνάμε, το 7% ύφεση ετησίως, όπως συνέβαινε στην Ελλάδα στα χρόνια των μνημονίων, είναι ένα ποσοστό που ποτέ δεν το έχουμε συναντήσει σε καμία χώρα σε καιρό ειρήνης παγκοσμίως, στην παγκόσμια ιστορία. Δηλαδή 7% το χρόνο εξαερώνεται το εθνικό προϊόν, δηλαδή ο πλούτος της χώρας, συνολικά της κοινωνίας. Λοιπόν, και αυτό πήγαινε 7 και 7 και 7 και 7, έχασε συνολικά το 30% του ΑΕΠ η Ελλάδα. Τόσο από την κρίση όσο και από τις πολιτικές που εφαρμόζονταν από τον προβληματικό κομματισμό καθ' υπόδειξη των Βρυξελών. Λοιπόν, εδώ δημιουργήθηκε ένα άλλο τοπίο, το οποίο ακόμα δεν έχει απονομιμοποιηθεί πλήρως. Καλούμαστε να ψηφίσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Και υπάρχουν και νέες προτάσεις για πολυκομματικές κυβερνήσεις, δηλαδή να περάσει η Ελλάδα σε ένα άλλο πλαίσιο, που πλέον θα είναι οι συνενέσεις και οι συμμαχίες και βάσει προγράμματος στη θεωρία που θα καθορίζουν την πολιτική και όχι αυτή η εκδοχή της αυταρχικής δημοκρατίας, ότι με ψηφίζετε μια φορά πριν από 4 χρόνια και μετά κάνω ό,τι γουστάρω. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική τώρα αυτή η καμπή για να δούμε πώς θα διαχειριστούν το νέο πολιτικό σύστημα τα προβλήματα της χώρας. Ότι οι κινητοποιήσεις κάναν μια αναδιανομή της τράπουλας μέσα στα μνημόνια, αυτό είναι σαφέστατο. Όταν μιλήσατε για 60.000 κόσμο και 90.000 κόσμο στο Σικάγο το 1886, στα μνημόνια είχαμε 500.000 κόσμο στο κέντρο της Αθήνας, έτσι δεν είναι? Σωστά. Τρομερά μαζικό φαινόμενο και είχαμε αυτή την απονομιμοποίηση και τον πανικό των ελίτ. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική πτυχή, δηλαδή όποιος τα θυμηθεί θα δούμε ότι μιλάμε για μια πολύμηνη και ενδεχομένως πολυετή περίοδο που η πολιτική του δρόμου καθορίζει την ατζέντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το διδάσκουν στα πανεπιστήμια μετά από 20 χρόνια. Θέλω, κύριε Βαφέα, και καλά κάνατε και θυμίζετε μερικά πράγματα, θέλω να απαντήσετε σε ένα νέο επιστήμονα, τον Αντώνη, που μου λέει εδώ μια ερώτηση στον κύριο καθηγητή. Πιστεύει ότι ο πολιτικός λόγος για τα εργασιακά θέματα στην Ελλάδα σήμερα είναι ταυτισμένος με την εποχή ή παροχημένος? Παρατηρώντας, λέει, για παράδειγμα, μια πολιτική εκδήλωση, ο μιλητής αναφέρθηκε ξερά σε όρους προλεταριάτο, εργάτες του Μόχθου και άλλα. Μπορεί να αντιστοιχηθεί σήμερα με ένα νεολαίο που η πρόσβασή του στις έννοιες είναι και περισσότερο προβληματική από άλλες περιοχές, από άλλες εποχές, συγγνώμη? Ενδεχομένως το λεξιλόγιο συνδικαλιστικών φορέων, πολιτικών κομμάτων και συναδέλφων μου πανεπιστημιακών μπορεί να είναι παροχημένο, σίγουρα είναι σε μεγάλο βαθμό. Απλώς, δηλαδή, πρέπει οποιοδήποτε θέλει να εκφράσει μάζες, ένα από τα κύρια στοιχεία που πρέπει να φροντίζει είναι να μπορεί να επικοινωνεί μαζί τους και να τους εκφράζει και να τον καταλαβαίνουν. Προφανώς είναι μια ορολογία που μπορεί να πηγαίνει 70, 80, 120 χρόνια πίσω.
Δεν είμαι σίγουρος ότι το προλεταριάτο, αν αντιληφθούμε τι σημαίνει, προλεταριάτο σημαίνει αυτό που είπα, τουλάχιστον κατά τον Μάρξ. Στην αρχή, ναι. Ότι είναι η εργασία, η ας πούμε μισθωτή, αυτή η φευγαλαία, δηλαδή σύμβαση ενός ανθρώπου με έναν πανίσχυρο οικονομικό εταίρο, ο οποίος κατέχει τα πάντα και ο εργαζόμενος κατέχει μόνο την ικανότητά του να δουλεύει. Αυτό νομίζω εκφράζει και τον Delivera, που είναι μια σύγχρονη κατηγορία προλεταριάτου ή πρεκαριάτου. Mm-hmm. Αλλά αυτό πρέπει, αν μη τι άλλο, να το καταλαβαίνει ο ίδιος. Να μιλάμε με όρους που σε εμάς σημαίνουν πολλά, που είμαστε των κοινωνικών επιστημών. Εντάξει, αλλά στον κόσμο, ναι. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Έχετε δίκιο. Από την άλλη, μια που μιλήσατε για νέους επιστήμονες, δεν είναι τυχαίο ότι και στο πανεπιστήμιο βαδίζουμε προς εργασιακές συνθήκες πρεκαριάτου. Στα πανεπιστήμια πλέον τις περισσότερες, όλες σχεδόν, τις θέσεις μη μόνιμων διδασκόντων τις καλύπτουν συνάδελφοι με μπλοκάκι, οι οποίοι μπορούν να δουλεύουν για 400 ευρώ, ας πούμε, να ζουν στην Αθήνα και να έχουν μια εξάμηνη σύμβαση στην Κρήτη και να δουλεύουν για 400 ευρώ. Όταν εγώ πριν από 20 χρόνια κάλυπτα μια αντίστοιχη θέση μη μόνιμου πανεπιστημιακού, τότε ήμουνα με κανονική σύμβαση εργασίας, τριετή. Σίγουρα και στα πανεπιστήμια βαδίζουμε προς την επισφάλεια και θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι οικονομικό, δεν είναι ότι το κράτος δεν έχει τα λεφτά, είναι ιδεολογικό, είναι για να σε έχουν στο χέρι περισσότερο, να είσαι εξαρτώμενος πιο πολύ. Άρα είναι κάτι βαθύτερο. Αυτές είναι πρακτικές του 1920, δεν καινούριες. Απλώς έχουμε το πισωγύρισμα. Όσο πιο ευκαιριακή η εργασία, όσο πιο πρόσκαιρη, όσο πιο απομονωμένη, όσο λιγότερες οι επαφές του εργαζόμενου με τους συναδέλφους του να μπορούν να τα λένε, τόσο πιο μεγαλύτερη είναι η ενδυνάμει υπακοή του. Αυτό είναι προφανές. Και επειδή εδώ μας ρωτάνε για την ορολογία που χρησιμοποιούν πολλές φορές και καλά κάνατε και το διακρίνετε, να πω ότι δεν βλέπω την ίδια ευαισθησία από πολλούς στην ορολογία που χρησιμοποιείται για πρακτικές που σωστά περιγράφεται του 1920 ή και του 30. Δηλαδή τώρα δεν μας ενοχλεί το απασχολήσιμος, το flexible, το ευέλικτος. Τι σημαίνει όμως αυτό από πίσω? Ωραίο ακούγεται, σου λέει ο άλλος, κάνεις ευέλικτη εργασία. Λέει, πω ρε παιδί μου, δυνατότητα να είναι ευέλικτος στην εργασία. Δεν είναι αυτό όμως. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λένε κάτι άλλο. Ακριβώς. Έτσι. Και θέλω πριν κλείσουμε. Το απασχολήσιμος δε, να δείτε πόσο δύναμη έχουν οι λέξεις και η έννοια της απασχολησιμότητας. Έτσι. Η έννοια της απασχολησιμότητας, εκτός από το να κάτι που. Τι σημαίνει? Σημαίνει ο ενδυνάμει άνεργος μεταξύ μας. Αλλά καταρχάς ακούγεται πολύ ωραίο. Εκτός από αυτό, επιτελεί μια άλλη λειτουργία. Ποια λειτουργία? Η λειτουργία του να θέτει την ευθύνη για την ανεργία όχι στο σύστημα αλλά στον εργαζόμενο. Δηλαδή ότι ο τάδε δεν είναι απασχολήσιμος διότι έχει μόνο δύο πτυχία και ένα πιστοποιητικό κατάρτισης. Εάν είχε 14 θα έβρισκε δουλειά. Αυτό σημαίνει η έννοια της απασχολησιμότητας. Και άρα αυτός που φταίει που είναι δύο χρόνια άνεργος δεν είναι το σύστημα, δεν είναι οι πολιτικές που ψηφίζει η κυβέρνηση. Έτσι. Δεν είναι το ξεχαρβάλωμα της εργασιακής νομοθεσίας. Όχι. Είναι η δική του ευθύνη που δεν είναι επαρκώς καταρτισμένος. Όλα αυτά που εγώ έφαγα 4 λεπτά να τα πω, τα λέει μία λέξη. Απασχολήσιμος. Θέλω πριν κλείσουμε ένα σύντομο, πολύ σύντομο σχόλιο σε αυτό που λέει ο φίλος ο Γρηγόρης. Σωστά λέει ο κύριος Βαφέας, ξαναπάμε πολύ πίσω, το πισωγύρισμα μάλλον σε εποχές βαρβαρότητας. Μην ξεχνάμε ότι στην εποχή της αποθέωσης από τη μια της τεχνολογίας και των σύγχρονων σχέσεων φτάσαμε στους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους και μάλιστα με πτυχίο, παρακαλώ, λέει. Είναι ένα θέμα και αυτό, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Στο διατάφτα, κύριε Βαφέα, λοιπόν, 1η Μαΐου δεν είναι μόνο μια ημέρα με ισχυρούς συμβολισμούς, έτσι? Όχι. Να πω και κάτι όμως για να μην μείνουμε μόνο απεσιόδοξοι. Επειδή πολύ σωστά η κατάσταση κοινωνική είναι σύνθετη, ήταν σύνθετη και γίνεται και πιο σύνθετη,
Προφανώς για να κάνουμε τη ζωή των πολλών καλύτερη πρέπει να μπορούμε να εκφραστούμε με καινούρια λεξιλόγια, αλλά πρέπει να κοιτάμε και προς τα πίσω και να κοιτάμε και στο παρόν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο συνδικαλισμός, δηλαδή το όπλο που ήδη από το 1886 έτσι, στο Σικάγο και από το 1870 στον Καναδά όπως είπατε έχουν οι εργαζόμενοι, ίσως δεν είναι το μόνο αλλά είναι ένα βασικό. Πρέπει να πιστούμε ότι ακόμα είναι όπλο. Δεν έχει τελειώσει. Είναι ιδεολόγημα αυτά που μας λένε. Όποιος συνδικαλίζεται έχει αποτέλεσμα. Να πούμε για την κινητοποίηση του σύγχρονου προλεταριάτου και του σύγχρονου πρεκαριάτου που είναι οι ντελιβεράδες. Η κινητοποίηση του πριν από 1-2 χρόνια. Πόσο μεγάλη αίσθηση και ταρακούνησε τα νερά. Έτσι. Άρα αυτό που πρέπει να λέμε είναι ότι ο συνδικαλισμός είναι ένα το οποίο είναι ακόμα ισχυρό, αρκεί να πιστούμε γι' αυτό και να το κάνουμε με τρόπο βεβαίως που να είναι αποτελεσματικός. Οι εκλογές εξίσου. Ξέρετε, ο Κάρολος Μάρξ, αν διαβάσετε τα κείμενά του περί των εκλογών, είναι αμφίθυμα. Απ' τη μια είναι το επιχείρημα ότι πρέπει η εργατική τάξη και οι πολλοί να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. Απ' την άλλη είναι αυτό το επιχείρημα που σήμερα μπορεί πολλοί που ομνίουν στη μαρξιστική παράδοση να το επαναλαμβάνουν, ότι είναι αστικό πράγμα οι εκλογές κοινοβουλευτικές και είναι άχρηστο. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Εν τούτης, όταν πολιτεύτηκε στην πρώτη διεθνή ο Μάρξ, εκεί ο αγώνας που έδωσε ήταν προκειμένου το εργατικό κίνημα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα να κινητοποιηθεί γύρω από δύο πυλώνες. Μαζικά εργατικά κόμματα αναχώρα, έτσι δημιουργείται το S5 στη Γερμανία, και εθνικής κλίμακας συνδικαλισμός. Άρα εδώ η πολιτική πορεία και οι αποφάσεις, οι πολιτικές του Μάρξ, όχι τα θεωρητικά του κείμενα, νομίζω πρέπει να μας διδάξουνε ότι αυτά είναι όπλα που ακόμα είναι ισχυρά. Νίκος Βαφέας, θέλω να τον ευχαριστήσω που προσπαθήσαμε να ανοιχνεύσουμε μερικές πτυχές ανήμερα Πρωτομαγιάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαφέα, να είστε καλά. Κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ.